Ποιος μπορεί όταν είναι συνδεδεμένος με την σάρκα να έχει το νου του πάντοτε προσιλωμένο στο Θεό ώστε να μην σκέπτεται τίποτε άλλο, ρωτά ο Όσιος Γερμανός, τον Όσιο Μωυσή και μας παρουσιάζει τον διάλογο αυτόν ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, γράφοντας προς Λεόντιον τον Ηγούμενον. Και η επιστολή αυτή υπάρχει στην αρχή της Φιλοκαλίας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει προσιλωμένο το νου του στον Θεό, ενώ ακόμα είναι συνδεδεμένος με το σώμα, μήτε για επίσκεψη εκείνων που ασθενούν, μήτε για την υποδοχή των ξένων, μήτε για το εργόχειρο ή τις υπόλοιπες ανάγκες του σώματος, οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες. Και τέλος πάντων, πώς θα μπορέσει η διάνοια του ανθρώπου να βλέπει συνέχεια τον αόρατο και ακατάληπτο Θεό και να είναι αχώριστη από εκείνον, χωρίς να σκέφτεται τίποτε άλλο, ούτε αυτά που αφορούν τους ασθενείς, ούτε τους ξένους, ούτε το εργόχειρο, ούτε τις άλλες αναγκαίες ανάγκες του σώματος. Τις δύναται της αρκή ταύτης συνδεδεμένος έχει το νου να ει μετά του Θεού, ως μηδέν άλλο ενθυμίστε, μη περί επισκέψεως ασθενούντων, μη περί υποδοχής ξένων, μη περί εργοχείρου ή των λοιπών χρειών του σώματος, αναγκαίων ουσών και απαραίτητων. Το τελευταίον, πώς δινήσεται διάνοια ανθρώπου των αόρατων και ακατάληπτων θεών, αεί βλέπειν και αχώριστος αυτού είναι. Ο Μωυσής είπε ότι το να βλέπει μεν κανείς πάντοτε τον Θεόν και να είναι αχώριστος από Αυτόν με τον τρόπον με τον οποίο νομίζεται, είναι αδύνατο σε άνθρωπο που φέρει σάρκα και είναι συνδεδεμένος με την ασθένεια. Με άλλο όμως τρόπο είναι δυνατόν ο άνθρωπος να βλέπει τον Θεό, γιατί η θεωρία του Θεού με πολλούς τρόπους κατορθώνεται και ενεργείται. Και βέβαια ο Θεός δεν γνωρίζεται μόνον εντός της μακαρίας και ακαταλήπτου ουσίας, διότι αυτό επιφυλάσσεται μόνο για τους Αγίους αυτού στο μέλλοντα αιώνα, αλλά γνωρίζεται και από το μεγαλείο και την ωραιότητα των δημιουργημάτων του και από την καθημερινή διακυβέρνηση και πρόνοιά του και από τη θαυμαστή και από τη δικαιοσύνη του και από τα θαυμαστά σημεία τα οποία σε κάθε γενναία ανθρώπων παρουσιάζει στους Αγίους του. Γιατί όταν εννοήσουμε το μέτρο της δυνάμεώς του και τον ακίνητο οφθαλμό του, ο οποίος επιβλέπει τα κρύφια των καρδιών και το οποίο τίποτε δεν μπορεί να διαφύγει την προσοχή, αφού καταληφθούμε από τον φόβο της καρδίας μας, αυτόν και θαυμάζουμε και προσκυνούμε. Λέγει λοιπόν εδώ ο Αββάς Μωυσής, πώς μπορεί κανείς να βλέπει συνεχώς προς τον Θεόν. Ωραν μεν αεί Θεόν και αχώριστον είναι αυτού, το τρόπο ονομίζεται αδύνατον ανθρώπο, σαρκαφορούντι και ασθενείας συνεζευμένο. Όταν λέμε βλέπουμε το Θεό, πρέπει να το εννοήσουμε διαφορετικά, λέει ο Αββάς Μωυσής, από όπως εσείς σκέπτεστε, από όπως παγαίνει ο νους του ανθρώπου, ετέρω δε τρόπο δυνατόν ουράν Θεόν. Η γάρη του Θεού θεωρία πολλαχώς λαμβάνεται και θεωρείται, με πολλούς τρόπους κατορθώνεται και ενεργείται. Και γάρ ο Θεός, ούκαν μόνη τη μακαρία και καταλήπτω αυτού ουσία γνωρίζεται, τούτο γάρ εν το μέλλον αιώνι της Αγίας αυτού μόνης τετήρηται, αλλά και εκ της μεγαλειότητος και καλονής των αυτού κτισμάτων και εκ της καθημέρα γινωμένης δικήσεως αυτού και προνοίας γνωρίζεται. Η θεωρία του Θεού, η θέα του Θεού κατορθώνεται και ενεργείται με πολλούς τρόπους. Και βέβαια λέει,
στην μέλουσα βασιλεία του, του Θεού, στο μέλλοντα αιώνα, θα γνωριστεί ο Θεός όσο είναι δυνατό βέβαια στον άνθρωπο, τον θεωμένο, να γνωρίσει τον Θεό. Βέβαια, η ουσία του Θεού μένει πάντοτε ακατάληπτος και άγνωστος και απροσπέλαστος σε όλους τους Αγίους και στους Αγίους Αγγέλους, και μόνη γνωστή είναι στον ίδιο τον Τριωδικό Θεό. Αλλά και εκ της μεγαλειότητος γνωρίζεται ο Θεός όμως και εδώ στη γη από εμάς τα κτίσματά Του, εάν θέλουμε, από το μεγαλείο Του και την ωραιότητα των δημιουργημάτων Του και από την καθημερινή διακυβέρνηση και θεία Του πρόνοια και από την δικαιοσύνη Του και από τα θαυμαστά σημεία. Και εκ της δικαιοσύνης αυτού και εκ των θαυμασίων ον καθεκάστην γενεάν εις τους Αγίους αυτού επιδείκνυται. Διότι όταν εννοήσουμε το αμέτρητον της δυνάμεώς Του και τον ακίμητον οφθαλμό Του, ο οποίος επιβλέπει τα κρύφια των καρδιών και το οποίο τίποτε δεν μπορεί να διαφύγει την προσοχή, αφού καταληφθούμε από το φόβο της καρδίας μας, τον θαυμάζουμε Αυτόν και τον προσκυνούμε. Όταν γαρενοήσουμε το αμέτρητον της αυτού δυνάμεως και τον ακίμητον αυτού οφθαλμών, τον τα κρυπτά των καρδιών εφορώντα και ον λαθήν ουδέν δύναται, φόβο καρδίας συσχεθέντες, τούτον θαυμάζουμε εντε και προσκυνούμε. Βλέποντας τα θαυμάσια του Θεού, τα κτίσματα, τα ποιήματά Του, αλλά και τον τρόπο της πρόνοιάς Του, της φροντίδας που επιδεικνύει για όλα αυτά, μπορούμε έτσι να βλέπουμε προς τον Θεό, να βλέπουμε τον Θεό μέσω των κτισμάτων Του, να γνωρίζουμε τον Θεό μέσω των ακτίστων ενεργειών Του και μάλιστα μέσω της θείας πρόνοιάς Του. Καταλαμβανόμαστε τότε από φόβο και θαυμάζουμε και προσκυνούμε Αυτόν, λέει ο Αββάς Κασσιανός. Όταν εννοήσουμε ότι είναι δυνατόν να αριθμηθούν από Αυτόν οι σταγόνες της βροχής και οι άμμος της θαλάσσης και τα αστέρια του ουρανού, εκπληκτόμεθα από το μεγαλείο της φύσεως και της σοφίας. Όταν εννοήσουμε ότι αριθμητέ αυτό εσύ σταγόνες ιετού και ψάμος θαλάσσης και αστέρες ουρανού, εκπληκτόμεθα επί το μεγαλείο της φύσεως και της σοφίας. Βλέποντας δηλαδή το μέγα πλήθος των δημιουργημάτων του Θεού, την μεγίστη ενέργεια που υπάρχει μέσα σε αυτά, τη δύναμη, το κάλος, την ωραιότητα που έχουν αυτά τα κτίσματα, τη σοφία που εμπερικλείουν στην κατασκευή τους και στη λειτουργία τους, από όλα αυτά μπορούμε να εννοήσουμε πόσο τελειότερος, πόσο ισχυρότερος, απείρος, δυνατός, πόσο σοφότερος, απείρος σοφός είναι αυτός που τα δημιούργησε. Όταν εννοήσουμε την άρρητη και απερίγραπτη αυτού σοφία και φιλανθρωπία και την ακατάληπτη μακροθυμία, η οποία σηκώνει, έρει, βαστάζει τα αναρρύθμιτα σφάλματα όσων αμαρτάνουν, τον δοξάζουμε. Όταν εννοήσουμε τη μεγάλη του αγάπη για μας, ότι δηλαδή ενώ τίποτε το αγαθό δεν εργαστήκαμε, μας έκανε την τιμή να γίνει άνθρωπος, ενώ είναι Θεός, για να μας σώσει από την πλάνη, τότε διεγυρώμεθα προς τον πόθο Του, τότε με ένα θεϊκό κεντρί κεντριζόμεθα για να Τον αγαπήσουμε, για να αποκτήσουμε τον Θείο έρωτα. Όταν εννοήσουμε ότι με τον ανικά ο ίδιος μέσα μας, τον εχθρό μας τον διάβολο, και μόνο για χάρη της προαιρέσεως και της ροπής μας προς το αγαθό μας δωρίζει την αιώνια ζωή, τότε τον προσκυνούμε. Υπάρχουν δε και άλλες παρόμοιες αναρρύθμιστες θεωρίες μέσω των οποίων οράται ο Θεός και νοείται, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα μας σύμφωνα με την αναλογία της εργασίας μας και κατά το μέτρο της εντός μας καθαρότητος. Έτσι λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει συνεχώς προς τον Θεό, βλέποντας εις τα κτίσματα, εις το κάλος, τη δύναμη, τη σοφία
των κτισμάτων, βλέποντας εις την Θεία Πρόνοια, στην ιστορική φροντίδα του Θεού προς όλα αυτά, βλέποντας εις την σωτήριον οικονομία σε όλα όσα έκανε για τη σωτηρία μας, για το γεγονός ότι πήρε την ανθρώπινη φύση και ότι μας συναναστράφηκε και ότι θυσιάστηκε για χάρη μας. Μέσω αυτών των θεωριών μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό και να έχουμε συνεχώς προσιλωμένο το νου μας σε Αυτόν, πράγμα το οποίο μας καταξιώνει ως ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για να είναι προσκυνητής του Θεού, λάτρης του Θεού, να δοξάζει και να εμνεί και να λατρεύει συνεχώς τον Θεό και έτσι να ομοιώνεται με Αυτόν δια της αγάπης προς Αυτόν και εξαιτίας αυτής της αγάπης να αγαπά, φτάνει να αγαπά και όλα τα κτίσματα και έτσι γίνεται και αυτός αγάπη όπως και ο Θεός αγάπη εστί. Έχοντας το νου μας προσιλωμένο συνεχώς στον Θεό, τότε εκπληρώνουμε σωστά τον προορισμό μας που είναι το καθομοίωση. Τότε λατρεύουμε αληθινά τον Θεό, τότε ενωνόμαστε μαζί Του και έτσι αξιωνόμαστε και της σωτηρίας. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.